Ότι γεια σας, καλώς ήρθατε στο τραπέζι μας. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πολιτικά, δόξα τω Θεώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρία Μητρόπουλε, και θέματα τα οποία απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και έχει περάσει, αν έχετε δει, το τελευταίο διάστημα τώρα. Σε δεύτερη φάση. Ποια δεύτερη. Η 15η είδηση, αν θα παίξει και αν θα παίξει. Και γίνονται πράγματα αδιαλείπτους. Δηλαδή, χάνεται κόσμο, σκοτώνεται κόσμο, ταλαιπωρείται κόσμο. Λοιπόν, ο κ. Μητρόπουλος είναι εδώ μαζί μας, φίλες και φίλοι, για να μας μιλήσει για τα όρια των συντάξεων. Θέλω να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα, 2021-2022, από τότε που άλλαξαν οι νομοθεσίες και οι γραφειοκρατίες, περί τις 500.000 συντάξεις έχουν εκδοθεί, θα μένανε πίσω όλες αυτές, αν δεν είχαμε προχωρήσει με τις διαδικασίες. Για να είμαστε δίκαιοι, ναι, κύριε Υποφάντη, σε αυτό και κύριε Λιοπούλου. Η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό έχει καθαρίσει περισσότερες κύριες συντάξεις από όποια κυβέρνηση στο παρελθόν. Ναι. Κύριες συντάξεις, δηλαδή αυτό το δίκαιο να λέγεται αυτό. Άρα λοιπόν έχουν καθαριστεί. Αυτό γιατί δούλεψαν καλύτερα οι υπηρεσίες του ΕΣΚΑ. Συνδυασμός. Συνδυασμός, κύριε Υποφάντη. Λογισμικά ετοιμάστηκαν. Εταιρείες επισήλθαν στην εκαθάριση. Υπάλληλοι. Εταιρείες, εσείς, οι δικηγόροι. Όχι. Δεν μετέχουν οι δικηγόροι σε αυτό. Οι υπάλληλοι εξυγχρονίστηκαν στα μέσα και πρημοδοτήθηκαν ηθικώς και υλικώς. Άρα λοιπόν, συνδυασμός πολλών παραγόντων οδήγησε σε καλύτερο αποτέλεσμα εκαθάριση. Μόνο με ένα αστερίσκο. Να. Οι διαδοχικές συντάξεις, όπου εμπλέκονται δύο ταμεία και πλέον. Οι διεθνείς συντάξεις, όπου, ναι, υπάρχουν εκεί, Γερμανία, ναι, Ελλάδα, Αλβανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ελλάδα, Αυστραλία, Ελλάδα. Αυτά πάμε πίσω. Εφάπαξ είναι πίσω. Άρα λοιπόν, εκαθάριση επικουρικών, διαδοχικών, διεθνών και εφάπαξ, είμαστε ακόμη πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που δήλωσε προχθές. Ορίστε. Διετία και μαθαίνω με παράπονα. Θα έχετε πολλά παράπονα από επικουρικές χειρίες. Έχουμε επικουρικές χειρίες που μας έχουν στείλει μηνύματα εδώ, χείρες κυρίως, που έχουν από εδώ πει 5 και 6 χρόνια. Άρα λοιπόν, εδώ το Υπουργείο έχει λυσιτελή παρέμβαση στα θέματα των κυρίων, πρέπει και στα άλλα είδη των συντάξεων. Κατά αυτό είναι το δίκαιο να λέγεται. Και δεν δέχεται μικροψυχία το να δέχεσαι ότι όντως τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδήγησε στην εγκαθάριση ταχυτέρα των κυρίων συντάξεων. Ναι. Αυτό είναι να λέγεται και είναι το δίκαιο να λέγεται. Ναι. Κύριε Μητρόπουλο, πόσο έχει μειωθεί το όριο αναμονής για την έκδοση σύνταξης? Με το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο της fast track σύνταξης, όπου και με τον κίνδυνο κάποιων λαθών, κάποιος που ηλεκτρονικά υποβάλλει αίτηση και επικαλείται στοιχεία τα οποία στην πρώτη φάση δεν μπορεί να αποδείξει. Αυτό είναι η fast track σύνταξη. Πράγματι έχουμε και στο δίμηνο και στο τρίμηνο και στο τετράμηνο. Τι εννοείτε επικαλείται στοιχεία που δεν μπορεί να αποδείξει? Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της fast track σύνταξης, ναι, μπορεί να πει ότι έχω ένσημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα φέρω ή να τα αποδείξω. Του αφήνει το περιθώριο νόμος να πει ναι, προσεχώς φέρτα. Αλλά, του λέει ο νόμος, αν μου τα πεις και δεν τα φέρεις και σου έχω δώσει σύνταξη, θα στα ζητήσω πίσω αυτά που σου δώσα. Αυτό είναι ένα θεσμικό πλαίσιο. Αχα. Αυτό που λέμε τώρα και με ρωτήσατε, οδήγησε στην ταχυτέρα εκαθάριση των συντάξεων, γι' αυτό ακούτε καμιά φορά και δέχεστε εδώ και κάποια παράπονα κάποιον ότι βγήκε η σύνταξή μου μικρή ή δεν υπολογίστηκε η σύνταξη του μικροτέρου ταμείου. Γιατί πάει ένας με 35 χρόνια ΙΚΑ, έχει και 3 χρόνια ΝΑΤ. Για να του βγάλει σύνταξη ο Χατζηδάκης και το ταμείο, του βγάζει μόνο με το ΙΚΑ που είναι τα περισσότερα. Και του αφήνει πίσω την τριετία του ΝΑΤ ή την τριετία του ΤΑΝΠΗ. Έτσι λοιπόν, και βγαίνουν και λένε, και σωστά λένε, αλλά το Υπουργείο οφείλει να τους εξηγήσει ότι σου έβγαλα με τη μεγαλύτερη ασφαλιστέα περίοδο και θα σου υπολογίσω και το άλλο. Μάλιστα. Ερώτημα. Όσον αφορά το θέμα των χρόνων, του χρόνου για την συνταξιοδότηση, έχουμε κάποιες ρυθμίσεις που ακούγονται για συντάξεις κάτω από τα 60, κυρίως στο δημόσιο. Είναι λίγες, κύριε Υποφάντη. Λίγες, είναι λίγες, γιατί έκλεισε ο δρόμος, το κακό έγινε με το τρίτο μνημόνιο. Με το μνημόνιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Εκεί είχαμε πίνακες. Ναι, εκεί που είχαμε πίνακες, κυρίως για τις γυναίκες. Είναι ολέθριες οι εξελίξεις, γιατί ακούω και η Κίνα παίζει με το δημογραφικό. Ναι. Και ο Τούρκος έφερε τις προώρες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Παίζουν διότι έχουν το πρόβλημα το δημογραφικό οι κυβερνήσεις και οι λαοί.
Εμείς στην Ευρώπη δεν το έχουν καταλάβει. Εμείς αυτό. Με το τρίτο μνημόνιο, δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση κατήργησε μεταβατικά από 1η-1η-22. Η κυβέρνηση το κράτησε για ένα χρόνο μεταβατικά και καλώς. Και από 1η-1η-23 δεν υπάρχουν πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Παλιότερα φεύγανε με νέα, με παντρεμένες, με πολλά παιδιά, με λίγα παιδιά, με ανάπηρα παιδιά. Φεύγανε νωρίτερα του 62ου. Τώρα αυτή η πόρτα έκλεισε. Με κάποιες λίγες μονάδες μεταβατικότητας, αυτό που είπε ο Σιμώνης. Ξέρετε τι συμβαίνει. Η συνταξιούχος, η γιαγιά με λίγα λόγια, η οποία μένει σπίτι, μεγαλώνει το εγγόνι. Η καλύτερη περίπτωση για να μεγαλώσει ένα νέο παιδί και το ζευγάρι, το οποίο είναι μάχημο, είναι στην εργασία του, έτσι εργάζεται πολλές ώρες ο Έλληνας, θέλω να σας πω, το παιδί το αφήνει στη γιαγιά. Δεν υπάρχουν οι δομές έτσι όπως είναι στα υπόλοιπα κράτη, από βρεφάκι. Αλλά όταν ο μεγάλος Καραμαλής, μέχρι και το Μητσοτάκη και ο Ανδρέας Παντρού, κρατούσαν τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Γι' αυτό το λόγο το κάνω. Είχαμε έκρηξη γεννήσεων. Ναι, το λες από προχθές. Έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Γιατί συνδύαζε η Ελληνίδα, ακούστε, η γυναίκα, γιατί υπάρχουν και αλλοδαπές που δουλεύουν, συνδύαζαν βιοπορισμό και απασχόληση με οικογένεια και τα παιδιά και τεκνοποιούσαν παραπάνω από το 1,3 που τεκνοποιεί η Ελληνίδα, που τεκνοποιεί λιγότερο από κάθε Ευρωπαία. Κύριε Μητρόπουλε, όταν μια γυναίκα δουλεύει, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πόσο χρονών, για να πει ότι θα βγει στη σύνταξη, πού να έχει μετά και τη δύναμη να... Και πάρθηκαν παλιότερα μέτρα, θυμόσαστε Κώστας Καραμαλής, ένα διχίλιαρο για κάθε γέννηση, ανεξαρτήτως ποιο παιδί έφερε η γυναίκα. Ήταν κίνητρο αυτό, κύριε Υποφάντη, κύριε Λιώπη. Ήταν κίνητρο. Διότι έλεγε θα το πάρω. Άρα λοιπόν, αν δεν δουλέψουν κίνητρα, κλείνεις και την πόρτα της πρώτης συνταξιοδοτήσης. Πας στην γυναίκα με παιδιά, με λίγα παιδιά, με ανάπηρα παιδιά, στο 67ο και σου λέει εγώ γιατί να γεννήσω. Ή γιατί να γεννήσω πολλά παιδιά. Άρα εδώ πρέπει να το δούνε. Όλη η Ευρώπη πρέπει να το δούνε. Ακούσαμε τον Μακρόν να αυξάνει τα όρια. Πάει, φέρνει ασφαλιστικό Τσίπρα. Ο Μακρόν φέρνει. Μίλαγα σε Γάλλο συναδελφό. Φέρνει ασφαλιστικό. Εκτοξεύει τα όρια ηλικία και είναι στου δρόμου. Γιατί λέει να δουλεύετε 43 χρόνια. Ξέρετε τι είναι να δουλεύει μία γυναίκα εργάτρια στο ιδιωτικό τομέα 43 χρόνια. Δηλαδή 14.000 μέρες απασχόλησης. Τι να πω, ποια γυναίκα θα βρει τόση δουλειά. Και ποια αγορά εργασίας θα φιλοξενήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Άρα λοιπόν αυτό το δουν οι πολιτικοί, κυρίως το ότι κατήργησαν τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις όλων γυναικών, είτε ιδιωτικό είτε δημοσιοτικό.